κράτος που έχει δώσει γη και είδωρ στους εργοδότες σαν του Παπαδημητρίου και τους αφήνει ανεξέλεκτους με πρόσχημα την ευελιξία να κάνουν ό,τι θέλουν. Ας αναρωτηθούν οι εργαζόμενοι ποιους είχε σύμμαχο το 11 Παπαδημητρίου όταν επέβαλε μονομερός εκπεριτροπής εργασία σε όλο το προσωπικό. Ποιοι του άφηναν το περιθώριο να κρατά τους εργαζόμενους απλήρωτους για 4 μήνες. Ποιοι απαξίωσαν τις ελεκτικές υπηρεσίες ώστε στο Royal Olympic να μην ισχύει κανένας κανόνας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να έχουμε δεκάδες εργατικά ατυχήματα, με μερικά από αυτά πάρα πολύ σοβαρά. Ποιος επιτρέπει να έχει σε ομηρία Παπαδημητρίου δεκάδες εργαζόμενους με συμβάσεις μήνα-μήνα και εκπεριτροπής από ένα μεροκάματο το μήνα για χρόνια τώρα, προκειμένου να μειώνει το εργατικό κόστος, εντατικοποιώντας την εργασία, ώστε να προκαλούνται έτσι μόνιμες βλάβες στην υγεία μας? Η απάντηση είναι όλοι αυτοί που ψηφίζουν αντεργατικά νομοσχέδια και μνημόνια και το μόνο που ξέρουν είναι να σκίζουν τα ημάτια τους υποκριτικά ότι τάχα θέλουν το καλό μας κάθε 4 χρόνια στις εκλογές. Ο Παπαδημητρίου δεν έχει όμως μόνο το κράτος να το σιγοντάρει. Ποιος υπέγραψε κλαδικές συμβάσεις δίνοντας δικαίωμα στους εργοδότες να μειώνουν τους μισθούς μας κατά 15% ή να καταργούν δικαιώματα όπως το 8ωρο πενθήμερο? Την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας έχει σαν εργαλείο ο Παπαδημητρίου και οι υπόλοιποι ξενοδόχοι, με προεξέχον προσωπικότητα τον Χότζογλου, ο οποίος και αυτός προσχηματικά βγαίνει αυτές τις μέρες στα κανάλια και μιλάει για δράσεις και ακτιβισμούς. Πώς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη? Εμείς δεν θα τρομοκρατηθούμε, τα έχουμε περάσει αυτά. Και οι προγόνοι μας τα έχουν περάσει. Ό,τι κατακτήσαμε μέχρι σήμερα δεν ήταν νόμιμο πριν. Όλοι οι αγώνες που οργανώσαμε το προηγούμενο διάστημα είναι παρακαταθήκη για το επόμενο. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου σας που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες νομίζω ότι ήταν το πρώτο βήμα, το οποίο πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό που αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε όπως και σήμερα το κάναμε. Και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Μπορεί όμως να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, αρκεί να οργανώσουμε το επόμενο διάστημα ακόμα καλύτερα αυτόν τον αγώνα, ανά τμήμα και κατά συνάδελφο, με βάση το Μητρό του Σωματείου, ακόμα και με αυτούς που μέχρι σήμερα δεν είχαν κάνει το βήμα να οργανωθούν στο Συνδικάτο και στο Επιχειρησιακό Σωματείο.